είχα αρκετές διακρίσεις εκεί και έγινε το τροχαίο ατύχημα. Επειδή ήμουν δυναμικός χαρακτήρας, θα αντιμετωπίσα διαφορετικά. Μ' αρέσει να δραστηριοποιούμε, να είμαι πιο κοινωνική και ό,τι μπορώ να γεμίζω τις ώρες μου. Αν σου δώσω ένα αμαξίδιο και έρθεις μαζί μου σε μια διαδρομή, εσύ ο ίδιος θα αντιληφθείς πόσο δύσκολο είναι. Τον αθλητισμό τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι το άρφα και το μέγα για μένα. Πάντα ήταν. Δίνω τα πάντα γι' αυτό το αθλήμα. Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Δοκάρι και Μέσα. Βρισκόμαστε στο Σπύρος Κυπριανού, στην Λεμεσό, στην αίθουσα της Άρσης Βαρών και έχω την χαρά και την τιμή να έχω δίπλα μου την Μαρία Μάρκου, δεν θα την αναφέρω με το ψευδόνυμο, η οποία έχει μια δικιά της ιστορία στο χώρο, με προβλήματα, αλλιώς ήταν η ζωή της, αλλιώς είναι τώρα η ζωή της. Αλλά είναι μια πολύ καλή περίπτωση για ένα μήνυμα προς τα έξω και από όλους εσάς που θα μας παρακολουθήσετε. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Βασίλη μου. Καλώς ορίσατε στο χώρο της αίθουσας της Άρση Βαρών. Σε ευχαριστώ καταρχήν που μας υποδέχτηκες εδώ στο δεύτερο σου στο δεύτερο σπίτι, έτσι. Εννοείται. Μη σου πω και πρώτα, γιατί οι περισσότερες ώρες είμαι εδώ παρά στο σπίτι. Πόσες ώρες βρίσκεσαι εδώ πέρα, Μαρία? Έρχομαι πρωί-απόγευμα, από 3 με 4 ώρες κάθε φορά. 3 με 4 ώρες. Αναλόγως, μπορεί και λίγο μετά. Αν είναι αγωνιστική περίοδο, έτσι. Ναι, εξαρτάται από την αγωνιστική περίοδο. Ωραία. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο πίσω. Να το πάρουμε. Στα 16 σου υπήρχε η άτυχη στιγμή. Ναι. Είχες ένα τροχαίο, οδηγούσες εσύ, μηχανή, και εδώ είναι ακόμα ένα μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε. Ναι. Ότι 16 χρονών, χωρίς άδεια, χωρίς το οτιδήποτε, είναι και η παρανομία στιγμής, έτσι. Ναι, ναι, σωστά όπως τα λέτε. Ναι, εντάξει. Πρώτα απ' όλα να αρχίσω ότι ήμουν αθλήτρια από πολύ μικρή ηλικία. Με την Ελλάδα. Ναι, και το στίβο παράλληλα. Mm-hmm. Είχα αρκετές διακρίσεις εκεί και έγινε το τροχαίο ατύχημα στην ηλικία των 16 ετών, όπως ανάφερες. Εντάξει, αυτό που λέω και στα σχολεία που πάω και κάνω διάφορες δράσεις, είτε στους μαθητές μου, στο σχολείο που έχω, γιατί είμαι εκπαιδευτικός, είναι ότι πρέπει πρώτα να έχουμε συνείδηση των πράξεων που κάνουμε, γιατί όσο πιο μικροί είμαστε, δεν τα βλέπουμε τα πράγματα με σοβαρότητα ή τι μπορεί να προκύψει από ένα μικρό λάθος που μπορεί να κάνουμε. Τους δείχνω παράδειγμα τη ζωή μου. Εντάξει, δεν μπορείς να απαγορεύσεις στο κάθε παιδί, στον κάθε ενήλικα το τι θα κάνει. Απλά πρέπει να σκέφτονται και τις συνέπειες. Σωστό. Να έχουν πίσω στο μυαλό τους ότι πάντοτε δεν είναι όπως τα θέλουμε ή όπως τα σκεφτόμαστε. Και από μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου αλλάζει όλη η φιλοσοφία της ζωής σου, έτσι. Ακριβώς, ναι. Πόσο χρονικό διάστημα έκανες για να συνειδητοποιήσεις ποια είναι η νέα σου ζωή και πώς μπορείς να λειτουργείς? Αυτό είναι σε θέμα του κάθε ανθρώπου, ανάλογα και με την ηλικία. Και γενικότερα, εγώ προσωπικά, είναι θέμα του χαρακτήρα μου. Mm-hmm. Επειδή ήμουν δυναμικός χαρακτήρας, θα αντιμετωπίσα διαφορετικά. Σίγουρα στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Πήρε ένα αρκετό διάστημα να το ξεπεράσω, 1 με 2 χρόνια. Βασικά να το αποδεχτώ, η αλήθεια είναι, γιατί σκεφτείτε ότι ήμουν αθλήτρια, έτρεχα στα γήπεδα. Αυτό είναι που με ενοχλήσε τόσο πολύ, το ότι δεν θα ξανασχολούμαι με τον αθλητισμό. Και προέκυψε ο αθλητισμός μετά, προέκυψε. Σε τροχοκάθισμα με την καλαθόσφαιρα. Ακριβώς, ναι. Βασικά δεν γνώριζα πριν χτυπήσει ότι υπήρχε αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρία, όπως πιστεύω και αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και είναι το επίπεδο πάρα πολύ ψηλό και είναι εξίσου όπως
όπως τον αθλητό χωρίς αναπηρία. Πρωτού μιλήσουμε λίγο για τον αθλητισμό. Μετά το τροχαίο, η κοινωνία πώς αποδέχθηκε γύρω σου? Απομακρύθηκαν ανθρώποι, ήρθαν πιο κοντά ανθρώποι σε σένα? Πάλι, επισημαίνω εδώ ότι είναι θέμα του ανθρώπου και του χαρακτήρα. Mm-hmm. Εγώ επειδή ήμουν αρκετά κοινωνικό άτομο και δυνατός χαρακτήρας, δεν απομακρύθηκα από τους φίλους μου. Όλοι οι φίλοι μου ήταν από την αρχή δίπλα μου και η οικογένειά μου. Πάντοτε με στηρίζαν. Μέχρι και τώρα έχω ανθρώπους που είναι δίπλα μου από την ηλικία που έχω χτυπήσει. Απλά αυτό που θέλω να πω, εντάξει, υπάρχουν και άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν τις δύσκολες της ζωής και να σου σταθούν όπως... Ακόμα και το ίδιο το άτομο που έχει πλέον αλλάξει ζωή του, μπορεί να καταθλίψει και μπορεί να κλειστεί πολλά, στο σπίτι, αυτό είναι επιλογή και του κάθε ανθρώπου και πώς θα το αντιμετωπίσει. Εσένα πάντως σε βλέπω έτσι άτομο του έξω, του δεμένο σπίτι, διασκεδάζω τη ζωή μου. Εντάξει, σίγουρα... Παρόλο που μπορεί να είσαι καθυλωμένη σε ένα αμαξίδιο, νομίζω είσαι και πιο ενεργή στη ζωή από άλλους που είναι... Συμφωνώ απόλυτα. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να κάθομαι να το πω. Πρέπει, μ' αρέσει να δραστηριοποιούμε, να είμαι πιο κοινωνική και ό,τι μπορώ να γεμίζω τις ώρες μου. Ίσως επειδή η ζωή μου τα φέρε έτσι και ζεις, ας πούμε, το κλάσμα του δευτερολέπτου που πέρασαν όλες τις στιγμές από... Έρχεται εκείνη η στιγμή καθόλου στο... Έρχεται, πάντα έρχεται. Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό και να το ξεχάσεις. Εντάξει, ως εκεί που θυμάμαι, δεν θυμάμαι ακριβώς τι έχει γίνει. Ένα άλλο θέμα που θέλω να... Γιατί σου είπα, θέλω να στείλουμε και κάποια μηνύματα προς αυτή την κοινωνία. Πολύ συχνά ακούμε την δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα άτομα που βρίσκονται στο αμαξίδιο, στην καθημερινότητά τους, στους δρόμους, στις προσβάσεις, είτε σε κτίρια, είτε απλώς να κάνει μια βόλτα. Έχει πρόβλημα αυτό, έτσι. Αν σου δώσω ένα αμαξίδιο και έρθεις μαζί μου σε μια διαδρομή, εσύ ο ίδιος θα αντιληφθείς πόσο δύσκολο είναι. Μόνο όταν έναν άτομο διακινηθεί με αμαξίδιο μπορεί να αντιληφθεί. Επίσης, δεν είναι μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, είναι και οι μητέρες με τα παιδιά που σπρώχνουν την αμαξία των παιδιών. Σωστό. Και αυτά. Είναι η μεγάλη ηλικία. Ηλικιωμένη. Με κινητικά προβλήματα να μπορούν να προβληθούν. Διάφορα προβλήματα. Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν πάρα πολλά. Φυσικά, τα τελευταία χρόνια ξεκινά και αλλάζουν όλα αυτά. Είναι εύκολο να αλλάξει η νοοτροπία μας? Είναι η νοοτροπία το θέμα. Ο κόσμος, η κοινωνία και τα λοιπά προσπαθεί, βασικά ο πολιτισμός προσπαθεί να τα αλλάξουν. Νάστε. Οι φορείς. Απλά η νοοτροπία μας εμάς, για παράδειγμα, κάποιος θα πάει να σταθμεύσει σε ένα χώρο σταθμεύσης για τα άτομα με αναπηρία και θα πει, εντάξει, θα κατεβώ στο περίπτερο για δύο λεπτά. Σιγά τώρα. Δεν είναι έτσι. Γιατί τα δύο λεπτά, εγώ που θα έρθω, μπορεί αυτά τα δύο λεπτά να μην έχει άλλο χώρο στάθμευσης. Και δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι πιο μεγάλη χώρη, ώστε να ανοίγω εγώ την πόρτα μου. Σωστό. Να στείνω το αμαξίδιο μου και να μπορώ να διακινούμε ελεύθερα. Και εμείς οδηγάμε, και εμείς βγαίνουμε, και εμείς ψωνίζουμε. Τα πάντα κάνουμε όπως ένας. Απλά σίγουρα με περισσότερη δυσκολία και τις περισσότερες φορές μπορεί να χρειαζόμαστε και κάποιο σύνοδο για να μας ευκολύνει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στον αθλητισμό. Μπάσκετ στο αμαξίδιο και σου βγαίνει άρση βαρών. Έτσι, με διακρίσεις, θα έλεγα. Αν και πρόσφατα πέρασες και ένα χειρουργείο στον νόμο σου. Ναι. Πάντως, την μπάρα τη σηκώνεις καλά, έτσι. Εντάξει, είναι αυτό που αγαπώ, είναι η ζωή μου πλέον. Όπως είπες, όχι δεύτερο σπίτι, πρώτο θα το έλεγα. Εντάξει, εγώ επειδή τον αθλητισμό τον αγαπάω πάρα πολύ, είναι το άρφα και το μέγα για μένα. Πάντα ήταν. Δίνω τα πάντα γι' αυτό το άθλημα. Πάμε να δούμε την Μαρέα στην προσπάθεια. Θέλεις να σε δούμε εσένα? Να κάνω τι? Προτιμάτε να δείτε τη Μαρέα και όχι εμένα. Πάμε να δούμε τη Μαρέα. We'll be right back.
πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, γιατί σου επαναλαμβάνω, σε θεωρώ πάρα πολύ δυνατή γυναίκα, να κάνεις αυτό που κάνεις. Γιατί δεν είναι απλό ένα άθλημα. Δεν είναι απλώς... Είναι... Έχει ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Έχει, έχει. Βασικά, να ξεκινήσουμε από εδώ, που η εγκύμναση των ατόμων με αναπηρία είναι εντελώς διαφορετική, είναι ακόμη πιο δύσκολη. Ανάλογα πάντοτε τι αναπηρία έχει το κάθε άνθρωπος. Εγώ έχω μια αναπηρία που είναι από τις σοβαρές αναπηρίες, οι οποίοι κάποιοι μύες δυσλειτουργούν. Mm-hmm. Και πέραν αυτού εκφέρουν άλλα προβλήματα υγείας που έχω συχνά. Που αυτά με εμποδίζουν στο να ανέβω ψηλά. Δηλαδή, μπορεί να είμαι σε έναν καλό επίπεδο και λόγω της υγείας μου να ξαναπηγαίνω από την αρχή. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, για παράδειγμα, έχω ένα πρόβλημα υγείας που με στερεί, ας πούμε, στο να προπονούμε σωστά. Mm-hmm. Είναι τα προβλήματα που δεν μπορούμε, είναι λόγω της αναπηρίας αυτά. Για να καταλάβουμε και να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, η δύναμή σου είναι από εδώ και πάνω. Ναι. Έτσι, ανάλογα από το χτύπημα του κάθε ανθρώπου. Ναι, δηλαδή. Από τη μέση και πάνω. Ναι. Έτσι. Επομένως, για να κάνεις αυτό το άθλημα με αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να έχεις έναν δυνατό σκελετό. Ναι, αλλά κάποιοι μύες και πάνω δυσλειτουργούν. Α. Ναι, λόγω της αναπηρίας. Μάλιστα. Αναλόγως που είναι το χτύπημα του κάθε ανθρώπου. Okay. Με αναπηρία. Άρα, κάποιοι μύες, για παράδειγμα, να σου δώσω. Mm-hmm. Πλάγια δεν μπορώ να πάω, ούτε να έρθω πάνω, αν δεν κρατώ. Επειδή οι μύες δυσλειτουργούν, δεν έχω έλεγχο. Εντάξει, έχω σπαστικότητα, η οποία είναι ακούσια σύσπαση των μυών, mm-hmm. που τρέμω, που με εκφέρει επιπτώσεις στο άθλημα μου. Αυτό βελτιώνεται ή Όχι, είναι η αναπηρία μου. Είναι... Ναι, δεν μπορούμε να το ελεγξούμε αυτό. Είναι της αναπηρίας. Να. Τώρα απλά ένα παράδειγμα σου δώσω. Ούτε μπορεί να αυξηθεί... Αυξάνεται, ναι. Αυξάνεται με την παρόντα. Ναι, μπορεί να αυξηθεί, ναι. Ναι. Εντάξει, πίνουμε και φαρμακευτικές αγωγές, αν μπορεί να μας βοηθήσει έστω και λίγο, αναλόγως. Μάλιστα. Και με όλα αυτά, εσύ είσαι εδώ πέρα, σε αυτό το γυμναστήριο, 6-7 ώρες. Περίπου, ναι. Την ημέρα. Ναι, ναι. Δευτέρα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Εντάξει, βασικά... Clapping, shopping... Είναι ανάλογα με το τι αγωνιστική περίοδο, ναι. Είναι. Συνήθως κάνω πρωί-απόγευμα προπόνηση. Πέπτη και Κυριακή είναι το ρεπό μου. Ωραία. Επειδή είναι ένα άθλημα που έχει να κάνει με κρυκτικότητα, καταπώνηση των μυών, σκεφτείτε ότι καθημερινά πρέπει να κάνω φυσιοθεραπεία, αποθεραπεία κάθημερα. Δηλαδή μετά που να φύγω εδώ πρέπει να κάνω. Γιατί είναι ένα άθλημα που εκφέρει πόνους. Εντάξει, το γνωρίζεις αυτό. Ναι. Και φυσικά, αν ένας αθλητής χρειάζεται, όπως είπες εσύ, την αποθεραπεία από ένα τόσο δύσκολο άθλημα, εσύ χρειάζεσαι ακόμα περισσότερο. Ακριβώς, ναι. Αυτά, για όλα αυτά, υπάρχει στήριξη από το κράτος, από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ή από ιδιώτες. Υπάρχει στήριξη εφόσον κάνεις τη διάκριση σε μεγάλο επίπεδο, που είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις διάκριση. Αν κάνεις τη διάκριση, όπως για παράδειγμα εγώ, είμαι παρολυμπιονίκης. Ναι, έχω καταχθήσει 7η θέση. Επειδή έχω διακριθεί σε μεγάλη, έχω στήριξη. Αν ήσουν ένατη, δεν θα έχεις όμως. Όχι. Αν ήταν οποιοδήποτε άλλος αθλητή, έχει αθλητές, έχουμε. Με αναπηρία, αλλά δεν έχουν στήριξη. Επειδή δεν έχουν... Και αυτοί οι αθλητές, επειδή δεν έχουν τη στήριξη... Τα βάζουν όλα... Κάποια στιγμή θα πούν, φτάνει, δεν έτσι μπορώ γίνεται. Άλλο. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι με αναπηρία, εδώ στην Κύπρο, υπάρχει διαχωρισμός, ναι, των αθλητών χωρίς αναπηρία με τους αθλητές με αναπηρία στο θέμα της οικονομικής στήριξης. Ενώ όταν κάνουν κάποια διάκριση. Ναι. Άρα κάποιοι αθλητές που έρχονται εδώ λέει γιατί να συνεχίσω αφού στη δουλειά μου που παίρνω περισσότερα γιατί ασχοληθώ με αυτό το άθλημα. Και πάρα πολλοί αθλητές επειδή δεν έχουν στήριξη σταματούν. Και εγώ ήμουνα σε αυτή τη φάση ενώ που διακρίθηκα. Στο έτοιμο να... Όχι, ναι, δήλωσα ότι σταματώ γιατί δεν μπορούσα επειδή εγώ δούλευα παραλληλά. Και εντάξει, θα πας εκεί που με το μισό. Ναι, λογικό είναι. Λογικό. Όμως να τονίσω ότι εγώ τώρα είμαι κανονικά στους σχεδιασμούς και έχω τη στήριξη. Κανονικότατα. Ναι, αλλά Μαρία, να σου πω το. Δεν γίνεται μόνο
Καλές είναι οι διακρίσεις και μακάρι να φέρνεις ακόμα περισσότερες και ακόμα μεγαλύτερες. Yeah. Αλλά θα πρέπει να γίνει να υπάρχει και ένας σχεδιασμός από τον εκάστοτε οργανισμό, και τώρα μιλάμε για τον ΚΟΑ, yeah. που αν η Μαρία σήμερα πιστεύω ότι θα μου φέρει διακρίσεις, να επενδύσω επάνω της, να την στηρίξω, ώστε σε 1, 2, 3 χρόνια να μου φέρει αυτό που θέλω. Διαφορετικά, ούτε αθλητισμό θα παράγουμε, αλλά ούτε και, και τα άτομα με ειδικές ικανότητες θα τα στηρίξουμε. Εντάξει, αυτό όμως ισχύει νομίζω και στους αθλητές χωρίς αναπηρία. Δηλαδή πρέπει να κάνουν και αυτή διακρίση. Σου είπα προηγουμένως, αν είσαι ένατος δεν είχες στηρίξει. Αν ήσουν 8ος είχες. Ναι. Έτσι. Εντάξει, με βάση το 50% ναι. πλάς ένα που βάζουν. Ναι. ναι. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, εγώ είμαι τυχερή, έχω στήριξη και παίρνω. Απλά εντάξει, αυτό που ζητώ είναι να υπάρχουν ισότητα σε όλα. Γιατί όπως στη δουλειά μου που εργάζομαι υπάρχει ισότητα σε όλα. Και εδώ. Σωστό. Γιατί παγκόσμια υπάρχει ισότητα, μόνο Σωστό. Στην Κύπρο γίνεται αυτή η διακρίση. Πρέπει. Όχι στους σχεδιασμούς, στις παροχές, στις οικονομικές, ανάλογα με το βραβείο. Να αλλάξουμε τα μυαλά μας. Ταυτόχρονα. Εντάξει, εμείς επενδύουμε πάνω στους καινούριους αθλητές. Εγώ διακρίθηκα, εντάξει. Θα συνεχίσω να είμαι στους σχεδιασμούς. Ναι, ωραία. Απλά εσύ προσπαθούμε. Και εσύ στους σχεδιασμούς. Ναι. Αν για τις επόμενες διοργανώσεις δεν διακριθείς. Σταματάει. Είδες. Ναι. Άρα τι, προηγουμένως η Μαρία ήταν καλή, αλλά μετά δεν είναι καλή. Αυτό, εντάξει. Πώς θα στηρίξω έναν αθλητή. Του οποιοδήποτε αθλήματος. Ναι. Στη ζωή σου έχει προκύψει και η εκπαίδευση. Ναι. Είσαι εκπαιδευτικός. Ναι. Σωστό. Αυτό προέκυψε, το είχες εξ αρχής στο μυαλό ή προέκυψε μετά τη νέα σου εντός εισαγωγικών ζωή. Μετά από την νέα μου, από την αρχή ήθελα να κάνω σπουδές στη γυμναστική ακαδημία. Mm-hmm. Σπουδάσα γυμνάστρια. Και τα μαθήματα μου στο σχολείο ήταν οι επιλογές αυτές. Λόγω όμως του τροχαίου ατυχήματος, οι καταστάσεις άλλαξα. Εντάξει, ήθελα να σπουδάσω κάτι. Έτσι πήγα και σπουδάσα επιστήμη της πληροφορικής, που σκέφτηκα ότι είναι πιο εύκολο, λόγω του ότι διακινούμε με αμαξίδιο, να ασχοληθώ. Ναι. Εντάξει, αυτό το διάστημα τώρα, διορίστηκα στο σχολείο πριν κάνω διακρίσεις στον αθλητισμό. Ήμουν πρώτα εκεί, μετά ξεκίνησα με την Άρση Βαρό. Τώρα, λόγω του ότι είμαι παραολυμπιονίκης, έχω πάρει κάποια απαλλαγή που την ζήτησα. Έτσι ώστε... Να προετοιμάστε. Να προετοιμάζομαι, γιατί χρειάζεται απαιτητική προπόνηση ώστε να είμαι σε υψηλό επίπεδο. Και πέραν του αυτού, να μην δημιουργούνται προβλήματα στις σχολικές μονάδες όπου διδάσκα ή στους μαθητές που κάθε λίγο έφευγα, πήγαινα. Πώς ήταν η πρώτη σου φορά που πήγες στην τάξη, για σένα πώς ήταν, όχι για τους μαθητές, για σένα. Ήταν λίγο περίεργο, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε πριν λίγα χρόνια τελειώσα το σχολείο. Ναι. Ήμουν και αρκετά ζωηρή στο σχολείο, μπορώ να πω. Όπου έτυχε και είχα συναδέρφους μου, οι οποίοι μου δίδασκαν στο σχολείο. Α, μάλιστα. Ναι. Και εντάξει, ήταν λίγο περίεργο το συναίσθημα. Εντάξει, όμως πήγα πίσω το μυαλό μου, στις μνήμες, στην παιδική ηλικία. Η αντίδραση των μαθητών, πώς ήταν όταν είδαν τη Μαρία ως καθηγήτρια. Να μπαίνει μέσα σε μια συντάξη με το... Νομίζω και για αυτούς είναι λίγο περίεργο. Mm-hmm. Εντάξει, ήδη υπάρχουν και άλλοι καθηγητές πλέον με αναπηρικά μαξιδιά. Εντάξει, μπορεί να μην είναι τόσο σε μικρή ηλικία όπως εγώ. Απλά εντάξει, εγώ επειδή είμαι και πιο μικρή, έχω και τατουάζ, είναι πιο κοντά μου. με τα τατού τώρα. Είναι λίγο πιο, κερδίζω λίγο περισσότερο τους μαθητές, νομίζω. Ναι. Βλέπω στο μπράτσο. Ναι, είναι η Ολυμπιακή κύκλη. Ναι. Και εδώ είναι το. Τόκιο, ναι. Σωστό. Και είναι το σύμβολο των Παραολυμπιακών Αγώνων. Ναι. ναι. Τα υπόλοιπα είναι. Ναι, διάφορα. Ιστορίες, έτσι. ναι, ναι. Ναι, όλα, όλα. Όλα. Αλλά ο αθλητισμός είναι ακόμα και στο. Και έχεις, βλέπω και ένα τρίγωνο. Εδώ, και έχω και όλη την πλάτη. Όλη η πλάτη. Μάλιστα. Ωραία. Σκέφτεσαι να γεμίσεις χέρια για το. Όχι, όχι, κάνει. Φτάνει, έτσι. ναι. Λοιπόν. Η Μαρία τι θέλει να πετύχει από εδώ και πέρα στον αθλητισμό. Όσο πιο ψηλά μπορώ να φτάσω. Μπορείς. Πιστεύω ότι πάντα μπορούμε, φτάνει να το θέλουμε και να δουλέψουμε σκληρά, γιατί θέλει αρκετή δουλειά πάρα πολύ και να μην τα παρατάμε. Για παράδειγμα,
Εντάξει, έχω φτάσει να ολοκληρώσω το παιδικό μου όνειρο, που ήταν να συμμετάχω στην πιο μεγάλη αθλητική διοργάνωση, όπου ήταν οι Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ναι. Τώρα θέλω, ας πούμε, να πάω, να κατακτήσω μια θέση πιο ψηλά από την 7η. Μετάλλιο. Εντάξει, τώρα είναι λίγο δύσκολο στα δεδομένα που έχω, όμως δεν είναι ακατόρθωτο. Αν δεν είναι στη Γαλλία, ελπίζω στην επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, νομίζω είσαι επισηματάρα. Νομίζω έχεις μεγάλο εγωισμό σε αυτό που κάνεις. Ότι ναι, εκεί θα το πετύχω. Ναι. Τι άλλους χαρακτηρισμό μπορώ να σου δώσω. Εντάξει, μεγάλη καρδιά. Ενώ... Ναι, εντάξει, όταν κάτι αγαπάς τόσο πολύ, πιστεύω, δεν μπορείς να αποτυχείς, απλά πρέπει να... Εντάξει, θέλει και δουλειά, καθοδήγηση από τον προπονητή σου, από την ομάδα. Και αν έχεις τη σωστή στήριξη και το θέλεις πραγματικά, μπορείς. Στην προσωπική σου ζωή, τι θες να πετύχεις, τι θέλεις. Στην προσωπική μου ζωή, εντάξει, πρώτα τώρα βλέπω όλα μόνο τον αθλητισμό. Τώρα θέλω να πετύχω. Και... Ό,τι θέτω στόχο, θέλω να το ολοκληρώνω. Γάμο. Τώρα στα στάδια που είμαστε είναι δύσκολο. Δεν έχω χρόνο ούτε να... Οπότε όποιος ενδιαφέρεται, τώρα δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μετά το χρόνο, έτσι. Εντάξει, αυτά δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Εντάξει, αν έρθει... Καλώς να έρθει. Ναι, έτσι. Το λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να κάνουμε. Πες. Θέλω να δοκιμάσεις την μπάρα. Λοιπόν, είδαμε και προσπάθειες. Μαρία, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Ας σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Καλή δουλειά για το Παρίσι. Να είστε καλά. Μεγάλος, να μου χρειαστεί. Μεγάλο στόχος. Οι ευχές μας θα είναι μαζί σου για να πετύχεις τους στόχους σου. Σε ευχαριστώ που μας φιλοξένησες. Ελπίζω να σου άρεσε. Και εσείς ελπίζω να περάσετε καλά μαζί μας. Ήταν μαθήματα σήμερα που πήραμε. Και πιστεύω να γίνουμε καλύτεροι και εμείς και αυτοί που μας παρακολούθησαν. Και ευελπίστημε να έρθουν και περισσότεροι αθλητές στο άθλημα. Και να στηριχθούν περισσότεροι αθλητές στο άθλημα. Σε αυτό το άθλημα. Και γενικά σε αυτά τα αθλήματα, σε αυτόν τον χώρο, τον παραολυμπιακό, να στηριχθούν περισσότεροι. Φίλες και φίλοι, ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής Δοκάρι και Μέσα έφτασε στο τέλος. Μαρία Μάρκου Πικούα, γιατί ήταν έτσι από μικρή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.